στο τέταρτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της εκπομπής με τον Τροχόσπιτο. Εγώ κάνω pole dancing, ο Πασχάλης κοιτάει και ένα ροζ φάντασμα στοιχιώνει τη Βιέννη. Όμως πρώτα, συνεχίσαμε τη βόλτα μας στη Βιέννη διδάσκοντας στυλ στους ντόπιους και επειδή όπως μάθαμε πέρσι νηστικός Πασχάλης δεν χορεύει, τον πήγαμε αμέσως για φαγητό. Πολύ την ήθελα την πυρίτσα τώρα. Καλώς ήρθες. Έλα ρε. Λοιπόν, άντε για μας. Πήγαμε στο Central Cafe που είναι το πιο γνωστό καφέ της Βιέννης πάρα πολλά χρόνια, εκατοντάδες χρόνια. Είχε τεράστια ώρα, δεν βρήκαμε να κάτσουμε. Έχουμε έρθει αλλού, στο Landmann. Εδώ. Πολύ γραφικό. Σεισμός γίνεται. Τι είναι. Το τρένο. Α. Τα κλασικά μπύρα και σνίτσελ. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Το σνίτσελ στη Βιέννη που είναι και η χώρα που έχει ξεκινήσει κάνει γύρω στα 20 ευρώ. Okay. Αλλά είναι λίγο πιο upper class η Βιέννη. Άμα πας στο μέρος που ξεκίνησε το σνίτσελ και δεν φας σνίτσελ, είναι σαν να πας σαλονί και να μην πεις ένα φραπέ. Κρίμα. Όλα ίδια είναι, είναι σαν λουκουμάδες που απλά λείπει τη μερέντα, αλλά έχει λίγο κρέας μέσα. Τι έχει εδώ μέσα, τι είναι αυτά, κασέρια. Θα αναφέρει πατάτες τηγανιτές και σε αυτό το δίκιο σιδράκι να έχει κέτσαπ. Όχι μαρμελάδα. Και ο κυριλέ γεύμα τροχοσπίτου ever. Να. Εγώ δεν το έχω σε υψηλή εκτίμηση αυτό το φαΐ. Ναι, φίλε. Δεν είναι high praise το καλύτερο σνίτσελ, αλλά αυτό είναι το καλύτερο σνίτσελ που έχω φάει. Αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι σαν να λες τα καλύτερα φασολάκια που έχω φάει. Δεν σημαίνει ότι είναι αμάν. Και επειδή δεν θέλαμε το επεισόδιο να γίνει βαρετό και να μιλάμε για σνίτσελ και σαλάτες, ξεχυθήκαμε στους δρόμους Βιέννης για να φάμε ένα κομμάτι τούρτα. Η άλλη έτσι, κουμπάρα. Δεν μπορείτε λίγο να σταματήσετε, κατουργέ την ύφη. Να ζήσετε, happy. To live, to live. Θες εδώ μια κακουριά. Έχουν λεφτά, αλλά τα χάμπερ λίγο δεν. Τι είναι αυτό το τέρας. Μιλιτάρι χάμπερ. Και στο τέλος ο γαμπρός είναι. Λοιπόν, έχουμε στηθεί, περιμένουμε εδώ στο καφέ Σαχέρ, το οποίο είναι εδώ το μαγαζί που εφευρέθηκε ένα γλυκό, το Σάχερ Τόρτε. Μια τούρτα η οποία είναι και φουλ σοκολατήλα, εμένα δεν μου αρέσει η σοκολατήλα το μεταξύ, πες να μην το πάρω. Μια σοκολατίνα είναι τώρα και το έχουν κάνει θέμα. Ναι, αυτό. Σάχερ Τόρτα και ίδιο πράγμα θα είναι τώρα με τη σοκολατίνα. Όταν τα έκανε ο Βασάκης, εδώ βλέπουμε την ουρά. Αθηνέζικα. Έκανε λίγο παραδείγμα. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να τους ακούσω λίγο. Έχει, δεν μιλάει ο άλλος. Μίλα λίγο. Λοιπόν, είμαστε καφέ Σαχέρ. Τώρα αν είχαμε σκάσει γλυφάδα, εγώ ήξερα κόσμο μέσα θα είχαμε μπήξει. Δεν έχω περιμένει ποτέ γλυφάδα. Έτσι. Τώρα εδώ εντάξει, δεν ήθελα να μπω σε φάση connectors, κλείσε μου, κάνε μου. Εντάξει. Η ουρά καλέ πάει μέσα. Παιδιά, δεν έχω ξαναπεριμένει τόση ώρα για γλυκό. Αλήθεια, πάμε να το φάμε κάπου αλλού, ρε φίλε. Πώς νιώθουμε. Πώς νιώθουμε, έτοιμα να φάμε ένα κομμάτι τούρτα, ρε μαλέκα. Πώς να νιώθουμε. Περιμένουμε να φάμε τούρτα, τούρτα καλέ, πολύ καλέ, με πέτρο ζάχαρο. Να πιούμε καφέ, πολύ καλό, πολύ καλό. Γράφει ξανά δωρεάν για τους Κινέζους. Οι Κινέζοι δεν περιμένουν στην ουρά. Δεν έχει ξαναπεριμένει άνθρωπο πιο πολύ για τούρτα, εκτός αν την φτιάχνει μόνο σου. Αν τη φτιάχνει μόνο σου, περιμένει πιο πολύ ώρα για τούρτα. Δεκτών. Μιουτσική σου μου τράει τη μοιοπία. Δίπλα στη μόρη σου. Πες μου, χρειάζεται να κάνω καθαρισμό στη μύτη μου. Έτσι, εδώ. Please wait to be seated, unless you are already seated. Then you won't be seated. Four. Στην Ελλάδα θα το έχει 650 τραπέζια. Ναι. Τι τούρτα θα είναι σαν το κουβέρ, θα το φέρουν όπως και να έχει. Τι δεν το θέλει. 2 ευρώ το να δούμε. Μετά από μία ώρα αναμονής, είχε έρθει επιτέλους η ώρα να φάμε την τούρτα, η οποία ήταν... Ωραία. Αλλά... Κλάιμαν. Όμως οι εκπλήξεις δεν τελείωσαν εκεί. Έχουμε πάρει και ένα στρούντελ. Μήλο που είναι επίσης πολύ διάσημο και τη σοκολάτα Viennois, την ομώνυμη δηλαδή της Βιέννης. Δεν είναι να περιμένεις μια ώρα στην ουρά, φίλε, για να φας ένα κέικ.
Αφού λοιπόν τελειώσαμε το Σάχερ Καφέ, η μέρα συνεχίστηκε στους ίδιους ξέφρενους ρυθμούς. Είμαστε στο αυτοκρατορικό παλάτι Hofburg της Αυστρίας, της Βιέννης, που ήταν για αιώνες έδρα των Αυσβούργων. Μαλάκες, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Πρώτη φορά τα βλέπω. Μετά θα κλείσει το κινητό και σε ρωτήσει. Λοιπόν, εδώ έμειναν όλοι οι ηγεμόνες της Αυστρίας μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντανακλά μέσα πάνω από 700 χρόνια αρχιτεκτονικής. 59 στρέμματα είναι. 19 αυλές, έχει 2.600 δωμάτια. Ξέρεις τι Airbnb γίνεται αυτό, άμα το αρχίσουμε εδώ πέρα. 12.000 άτομα που βάλουμε. Κάνουμε ένα tour εδώ με ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, καταπληκτικό. Με τον Πασχάλη. Ήρθε ο Πασχάλης και μου ξεφύγει τα έξοδα. 130 ευρώ φαΐ, 60 ευρώ του. Θέλω να με εντυπωσιάσει, αλλά δεν θα του κάτσω. Ναι, του κάνω έτσι, θα του πετάω. Κάτσε. Έλαξε άλλα κι άλλη σειρά. Και κάνουμε μια βόλτα στα μνημεία εδώ, 40 λεπτά. Είναι ωραίο, είναι πιο ωραίο από όσο περίμενα. Μ' αρέσει που είναι και ηλεκτρικό. Και δεν ακούμε. Και δεν έχει φασαρία καθόλου. Φύγαμε από τους 35 βαθμούς, παιδιά, και έχει ψύχρα κανονική. Κλείσω και το κάμισό μου, συγγνώμη στις κυρίες που θα χάσετε να το σεξ. Θα χάσετε το σεξινες, το σεξι στήθος. Τι κάνει αυτή, γεννάει. Κάτι ξεγεννάει πίσω. Για τους τρεις από εσάς που βλέπετε ακόμα αυτό το επεισόδιο και δεν σας έχει πάρει ο ύπνος, μην ανησυχείτε. Γιατί η Βιέννη τη νύχτα είναι που πραγματικά κοιμάται. Κάπως έτσι είναι στο τροχόσπιτο. Τι άλλο τουριστικό θα κάνουμε σήμερα? Τη σιπώνει, έχει έναν άνω μέσα που έχει σιπώνει σε φωτογραφία. Και κάτσε εγώ στο φως. Βγήκαμε εδώ αναμνηστική φωτογραφία. Έχει έρθει ο Πασχάλης και κάνουμε όλα τα τουριστικά. Πες κάτι που είναι πρώτη μέρα στην εκδρομή. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει, είναι λίγο περίεργες αυτές οι πόλεις. Στην κεντρική Ευρώπη μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και μπορούν να γίνουν λίγο βαρετές άμα δεν βρεις κάτι πολύ ενδιαφέρον να κάνεις. Αλλά εντάξει, είναι πανέμορφα. Απλά είναι και λίγο. Καλημέρα, είναι Κυριακή. Γιατί δεν πάμε εκκλησία? 28 Ιουλίου. Πηγαίνουμε στους κήπους του Μπελβεντέρε, του παλατιού του Μπελβεντέρε. Ήταν ένας πολύ γνωστός βασιλιάς ο Μπελβεντέρε, πολύ γνωστός ότι έπινε. Επίσης κερνούσε με τα λεφτά του πατέρα του, στην παραλιακή κατέβαινε βουλ κάτω του Βιέννη. Οδηγούσε ένα κάμπριο κάρο. Η είσοδος για να μπούμε είναι 70 ευρώ τα 4 άτομα μίνιμουμ. Και μόλις βγάζεις εισιτήριο, στο φέρνουνε με φωτοβολίδες. Στο φέρνουνε με εκείνα τα τέτοια. Και χειροκροτάνε έτσι. Πόσο χάλια έχουν τους κήπους τους? Ναι, τι πρόβλημα έχουν οι κήποι, γιατί είναι ακούρευτοι. Τι πατάς τα γόρτα, ρε. Ναι, αυτό τους μάρανε. Είναι το 1697 αγόρασε ένα οικόπεδο πρίγκιπας Ευγένιος ανατολικά του κέντρου της Βιέννης στον δρόμο προς την Ουγγαρία.
Έτσι. Και ξεκίνησε το 1712 το κάτω Belvedere και το 1717 το πάνω. Το χωριό μου καλύτερο γύρω από το άφρο. Ωραίο συντριβάνι, από τα πολύ καλά συντριβάνια που έχουμε δει. Στο top 10 των συντριβανιών είναι σίγουρα 1-2. Από τη σύντομη επίσκεψή μας στο παλάτι Belvedere, εκεί μια σφίγγα θα μας κάνει την ερώτηση. Όταν γεννιέται πάει στα 4, όταν μεγαλώσει στα 2 και όταν γεράσει στα 3, τι είναι? Ο άνθρωπος. Αυτή ήταν η απάντηση. Και η σφίγγα σοκαρίστηκε που κάποιος βρήκε το γρίφο της. Φαντάζεσαι να υπήρχε να βλέπεις μια τέτοια? Φανταστική η Belvedere, ε! Αυτό λοιπόν ήταν και το παλάτι Belvedere, το τελευταίο μας αξιοθέατο στη Βιέννη. Και πλέον ξεκινούσαμε τη διαδρομή για Μπρατισλάβα. Πρώτα όμως, μία στάση για φαγητό. Είδατε πόσο τους ταΐζω φέτος, ε! Δεν μπορείτε να πείτε. Είναι 11.30 το πρωί και τρώω το πρωινό των πρωταθλητών. Ένα hot dog για πρωινό. Φύγαμε από τη Βιέννη. Γκρά, έτσι. Πώς φάνηκε, Γιώργο, τη Βιέννη? Καλή. Μοιάζουν αυτές οι πόλεις. Οι ίδιες. Η Πράγα μοιάζει. Η Μπρατισλάβα λογικά θα μοιάζει, απλά θα είναι πιο φτωχή και η Βουδαπέστη θα μοιάζει. Κάτσε, θα μάθουμε τα βασικά για την Μπρατισλάβα τώρα. Γιατί κι εγώ δεν έχω ιδέα. Δεν ήξερα καν ότι είναι πρωτεύουσα. Η Μπρατισλάβα είναι πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Έχει 430.000 πληθυσμό. Είναι από τις μικρότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Να τόσο εδώ, σε μια αγκαλιά χώρα. Ονομαστική Σλοβακία, Γενική Σλοβακία, Αιτιατική Σλοβακία, Κρητική Σλοβακία. Τι μιλάνε? Σλοβακικά. Το πολίτευμά τους είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και η πρόεδρος είναι η Ζουζάνα Τσαπούτοβα. Τώρα θα το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε. Όχι, να βαρετώ. Ευτυχώς για όλους μας, η διαδρομή από τη Βιέννη μέχρι την Μπρατισλάβα είναι μόνο 79 χιλιόμετρα και δεν θα ακούσουμε άλλες πληροφορίες. Έτσι, πολύ σύντομα, φτάσαμε στο Airbnb. Λοιπόν, είμαστε Μπρατισλάβα. Ακόμα δεν έχουν μπει σε σλάβικο κλίμα. Έχουμε μπει στην Μπρατισλάβα. Μόλις μπήκαμε στο δωμάτιο, κανείς δεν έχει δει τον πάνω όροφο εκτός από μένα. Έχει δύο ρόφους. Έχουμε πληρώσει 63 ευρώ για αυτό το δωμάτιο. Ελάτε να δείτε τι παίρνεις με 63 ευρώ στην Μπρατισλάβα. Κλείστε την πόρτα. Εδώ είναι το σαλόνι μας. Μαζί με αυτό το τζάκι, ένα μπάνιο και κουζίνα. Και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε στον πάνω όροφο. Ελάτε. 63 ευρώ, ε! 63 ευρώ. Εδώ τώρα έχουμε ανέβει στον πάνω όροφο που είναι σοφίτα και το πρώτο μέρος που θα έρθουμε είναι από εδώ. Ωραία, αυτό είναι το μπάνιο. Είναι λίγο πιο μεγάλο το σπίτι μου. Εδώ έχει ένα τζακούζι. Εγώ θα κάνω τζακούζι σήμερα, παιδιά, σίγουρα. Εδώ έχει την όρθια μπανιέρα. Μπορείς να κοιτάς τον άλλον να κάνει. Α, πας από εδώ, βες. Ωραία. Okay, θα μπω, καταλαβαίνω. Εδώ είναι η τουαλέτα. Εδώ είναι ένα άλλο περίεργο. Ελάτε λίγο να δείτε. Εδώ μπαίνει φως. Ενώ είσαι λοιπόν εδώ στην τουαλέτα, δεν κλείνει ποτέ η τουαλέτα πραγματικά, μπορεί κάποιος να μπει από εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το μπάνιο. Γιατί έχω βάλει την τουαλέτα? Δεν ξέρω, η τουαλέτα είναι λίγο μίζερη. Εδώ πάμε και σε αυτό εδώ το γιαπωνέζικο στυλ. Γιατί τα έχουν έτσι χαλασμένο? Ναι, δεν τις έχει κλείσει καλά. Εδώ είναι το ένα δωμάτιο. Το παιδικό, γιαπωνέζικο στυλ. Ιτάντε κοιμάσου! Και εδώ είναι το δεύτερο δωμάτιο. Damn. Λοιπόν, όλο αυτό εδώ 63 ευρώ. 63 ευρώ.
μέσα έχει πράγματα που ρε παιδί μου και καταλαβαίνει ότι είσαι Μπρατισλάβα. Δηλαδή, α πούμε, δε αυτό το φωτιστικό. Ναι, είναι και... τραπεζάκια. Δε αυτό. Είναι ηλεκτρικό σίδερο. Top. Made in West Germany. Πάλι καλά, δεν είναι κομμουνιστικό. Πάλι καλά, Χριστούλη μου και Παναγία. Και πάλι έχουμε ένα extra κρεβάτι. Θα το βλέπει και ουρανό. Δες εδώ τον μπρουτσόβλακο, δεν έχει βγει. Δεν έχει δει ουρανό, δεν έχει μπρουτσόβλακο. Τι ντουλάπα είναι αυτή. Δες το πως ήταν ένα. Η λύση είσαι για να βάζεις τα πτώματα. Γιόι, τα καταφέρνεις. Όπως βλέπετε, η εκπομπή των τροχόσπιτων είναι full ενέργεια. Μάθετε ότι χρειάζεται πραγματικά στη Σλοβακία. Λοιπόν, τα χείριθμα... Μιλάτε αγγλικά. Χόβορείτε αγγλίτσκι. Ναι, λίγο. Άνιο. Όχι. Άνο. Τρότσου. Ναι. Όχι. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Ράτβας Ποζνάβαμ. Ρε, εγώ ένα ευχαριστώ θέλω να λέω, μου λέτε ποιο λέει. Α, ναι. Ένα ευχαριστώ για το παγιέτα. Ευχαριστώ είναι... Τζακούιε. Τζακούιε. Τζακούιε είναι στα πολωνικά, τζακούιε. Τι σημα, βέζνης Ποζνόβαμ. Τι σημα, τι χαίρομαι πολύ. Πώς? Χαίρομαι πολύ. Πώς το χαίρομαι πολύ? Τι σημα, ζεύας Ποζνάβαμ. Τι σημα, βιέθυνα Ποζνάβαμ. Αυτό. Μετά της πεις, από πού είσαι, ό,τι κι άλλο σκέ. Ό,τι κι άλλο σκέ. Είμαι από τη Νέα Υόρκη. Πολύ πιθανό. Τζάτσουμ και... και μετά της πεις, και γιατί μιλάμε Σλοβάκια κατά σε ώρα. Εδώ, κοίτα, έχουμε μία πόρτα, δύο πόρτες. Αυτή ειδικά είναι ασφαλείας. Και κάτω έχει άλλες δύο, έχουμε τέσσερις. Λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή στις 90 πόρτες. Εν τω μεταξύ έχω τρία κλειδιά, αλλά τέσσερις πόρτες. Μπρατισλάβα, σ' αγαπώ. Μπρατισλάβα, αγαπώ. Do you wanna be a bear? Εντάξει. Δεν ξέρω, εμένα δεν με έχει εντυπωσιάσει καθόλου. Άσε που θεωρώ ότι είναι... γυρνάμε και με τον εξοπλισμό και θα μας τον κλέπουν. Να, δω δες, ένας πέθανε εδώ, πριν από λίγο. Μόλις. Δηλαδή, δεν τα λέω εγώ από το μυαλό, μετά βγάζω το μυαλό. Να, με τον μπουκάλι στο τέτοιο ρε φίλε. Είναι τόσο πολλά τα όπλα που νιώθει την ανάγκη να μας το πει. Είναι όμως. Το πάρτι. Α, το πάρτι, φίλε. Να. Να το τροχόσπιτο. Φόβο, τι καινούργια έγινε. Μετά το σέρβις, άλλο τροχόσπιτο μιλάμε. Δεν σου έχω δείξει, Γιώργο, τι τέλεια γυαλιά ηλίου έχω. Έχουμε έρθει στο κάστρο της Μπρατισλάβας, το οποίο λέγεται... Δεν ξέρω. Δεν διάβασε, Πασκάλης. Κάστρο της Μπρατισλάβας. Τι που δεν έχετε μάθει φέτος, βέβαια. Διαβάσαμε τα στοιχεία πριν. Όποιος θέλει να μάθει τι είναι το κάστρο της Μπρατισλάβας, να μπει στο Wikipedia, τι είμαστε εμείς. Τα Wikipedia είμαστε. Βλέπουμε το Δούναβι. Εκεί είναι το UFO, έτσι λέγεται. Είναι καφέ, μπαρ, αλλά είναι σαν τον πύργο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, έχω ακούσει δεκαπλάσεις τιμές. Ο πύργος της Θεσσαλονίκης είναι 8,5 ευρώ το φραπέ. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Δεν έχει πάρα πολλά μνημεία να δεις πέρα της Λάβα. Θα δούμε την παλιά πόλη. Θα δούμε εδώ το κάστρο. Θα πάμε στο μνημείο του Ολοκαυτώματος και στην Μπλε Εκκλησιά. Έχουμε δει ότι είναι πολύ Instagrammable. Εντάξει, είναι πολύ όμορφα εδώ πάνω. Το πιο τουριστικό επεισόδιο της εκπομπής με τον τροχόσπιτο συνεχίζεται. Αφού είδαμε λοιπόν άλλο ένα κάστρο, είχε έρθει η ώρα για κάτι πολύ διαφορετικό. Έχουμε έρθει στο Σλάβιν, έτσι λέγεται, αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα μνημείο, όχι γενικά για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Σλοβακία,
Αλλά πρόσεξέ με, για μία μάχη όταν οι Σοβιετικοί ξαναπήραν την πόλη τον Απρίλιο του 1945. Εδώ πέρα, αυτή εδώ η κήπη που απαγορεύεται να πατάς, να ξαπλώσεις και αυτά, δεν είναι κήπη, είναι έξι μαζική τάφη. Έχει 6.845 ανθρώπους θα μένουν εδώ. Και τα άλλα που βλέπεις είναι μεμονωμένη τάφη από τους αξιωματικούς. Ενώ οι στρατιώτες είναι σε μαζικό τάφο. Τρελό. Πεθάναν εδώ γιατί έγινε μάχη εδώ στην Πρατισλάβα και τους τάψαν όλους εδώ όταν πήραν πίσω την πόλη. Και το μνημείο έγινε το 1961. Το 1960, sorry. Και είναι 42 μέτρα ο βελίσκος και πάνω ένα 12,5 μέτρα άγαλμα ενός σοβιετικού στρατιώτη. Είναι πολύ εντυπωσιακό πάντως και πολύ ωραία θέα έχει κιόλας. Αυτά για το μνημείο. Ναι, να έρθείτε. Άμα έρθείτε Μπρατισλάβα. Θέλετε να πείτε, σας στείλαμε εμείς να σας κάνουν και λίγο κάτι καλύτερο. Δωρεάν είναι, αλλά... Εδώ βλέπουμε τον Δημήτρη να μας το παίζει βαρύ πεπόνι και να μην τραγουδάει, αλλά ξεχνάει ότι στο ίντερνετ τίποτα δεν χάνεται. Κάστρο, τσεκ! Μνημείο ολοκαυτώματος, τσεκ! Throwback σε λατίνο τραγουδιστή χωρίς κανένα λόγο, double check! Τι μένει τώρα στην Πρατισλάβα, η μπλε κλεισιά! Είμαστε στην μπλε κλεισιά της Πρατισλάβα. Της Αγίας Ελισάβετ, έτσι λέγεται. Λοιπόν, είναι μια καθολική σχισματική εκκλησία, η οποία λέει κάποτε ήταν το μέρος ενός λυκείου. Και τώρα απλά και μετά την κάνανε αναβαλαίωση το 1908 και έγινε Art Nouveau είναι το στυλ της. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ωραία. Δεν την ήξερα, πρώτη φορά τη βλέπω. Βαριόμαστε. Sorry. Ο αρχιτέκτονας είναι ο Ούγγρος Όντον Λέχνερ. Γιατί είναι γαλάζια. Δεν λέει άλλες πληροφορίες, φίλε, δεν ξέρω γιατί ήταν μπλε. Γιατί έβαζε ελληνικό site, βαριούνται να γράψω. Έχει εντωμεταξύ με για τώρα που είναι καλοκαίρι, λέει Summer Afternoons in the Church. Και στα αγγλικά κιόλας. Λες και είναι με DJ, με κοκτέιλ. Εμένα μόνο εντωμεταξύ για πρώτη φορά βλέπουμε γυναίκες τουρίστριες. Μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο ντροπαρέες. Όντως, ίσως επειδή είναι Instagrammable. Και πίσω μαζεύτηκαν φωλιά. Κουρίτσα, στην Ελλάδα τέτοιο γαλάζιο έχουμε παντού στη θάλασσα, να πω. Τέτοιο γαλάζιο βγαίνεις και βλέπεις παντού, άμα θέλετε να έρχεσαι σας το δείχνω. Γελιοδέστατο. Έτσι είναι όλη η χώρα μας. Κάτσε ρε μαλάκες, είσαι πατέρας, εμείς να μην κάνουμε ένα παιδί μου, αν είμαστε θα το κάνουμε με διχοτόμηση, σαν αμοιβάδα, θα κοβώ στη μέση. Να βρω ένα κουρτσούδ κι εγώ, κάτσε θα τις εντυπωσιάσω τώρα με τη δύναμή μου. Και μεγάλο σούργελο είναι το παιδί. Κάτι θα βάλω και γυαλιά, ενώ έτσι σε εντυπωσιάζω. Έτσι θέλουν το αρσενικό, το θέλουν δυνατό. Τόσο δυνατό ειδικά. Γύρισε κεφάλι. Δεν κουνήθηκε σβέρκος. Άντε πάμε. Αυτά παθαίνεις άμα δεν έχεις θάλασσα. Παίρνεις άμμο. Αφού τελειώσαμε όλα τα τουριστικά της Μπρατισλάβα, είχε έρθει η ώρα για μία γουλίτσα μπύρα. Και φυσικά... Το πρώτο μας φαγητό στη Σλοβακία είναι γεγονός. Δεν μου φάει τίποτα, μου πεθάνει στην πίνα, είναι 8 η ώρα. Μπύρα, μισό λίτρο, καταπληκτική. Αυτή είναι η πρώτη μου γουλιά. 2 ευρώ. Μόνο. Ναι, εκεί είναι από τις ακριβές μπύρες γιατί είμαστε εστιατόριο. Στα μαγαζιά, περάσαμε τώρα από ένα μαγαζί που έλεγε ποτό βότκα, συγκεκριμένη βότκα, η ντόπια, 90 σέντ. Κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο είναι όταν πίνεις μπύρες εδώ στη Σλοβακία, με το που δούνε την μπύρα σου εδώ, έρχονται αμέσως και σε ρωτάνε άμα θες άλλη μια μπύρα. Εν τω μεταξύ είναι, είχε τόσο φτηνή μπύρα και πίνεις τόσο πολύ, πίνεις 1,5 λίτρο για πλάκα. Την έχεις ακούσει λίγο, ε. Ναι. Μα έχω πιει 1,5 λίτρο με τιμή μισού λίτρο στην Ελλάδα, ας πούμε.
μπύρα, 4 ποτά, 11 βότκα. Μετά το φαγητό, τις μπύρες και τα ποτά, μας φάνηκε καλή ιδέα να πάμε στο μοναδικό κλαμπ που ήταν Κυριακή Αυγούστου ανοιχτό στην Πρατισλάβα. Και ναι, ήταν όσο κακό ακούγεται. Το βράδυ στην Πρατισλάβα τελείωσε. Όσο πιο Βαλκάνια κινούμαστε, τόσο πιο πολύ μοιάζει με Ελλάδα. Δηλαδή είναι Κυριακή βράδυ και είχε μαγαζιά μέχρι τις 2 το πρωί και φυσικά δίπλα μαγαζιά με βρώμικο. Ρε, έλα αύριο για content να κάνεις ένα μανικούρα, πεντικούρα. Η μανικούρα χωρίς γυάλισμα 6 ευρώ. Ενώ η μανικούρα με γυάλισμα 12 ευρώ. Είναι καλές τιμές. Τόσο πολλά δίνει για να κάνω τα νύχια του. Δες που είσαι ρε Μάκη, σιγά μην δίνουν τόσα λίγα. Είμαστε στο πιο κεντρικό δρόμο της Μπρατισλάβας και δες λίγο το γραφιστικό, δες εδώ πες τι κάνει μας. Για το πεντικιούρ κάνει 7 ευρώ. Τόσο ακριβά είναι το πεντικιούρ. Έχει μείνει από το Πάσχα αυτό, δεν άλλαξε. Τι είναι αυτό καλέ, τι έπαθε. Τράκαρε. Ούτε στα χωριά δεν έχετε τέτοια πράγματα. Τρελό. Πάτε ρε μαλάκες, έχω κουίπνες μαζί μου. Μ' αρέσει που γράφει full pro. Παίζει μουσική. Χριστέ μου, πού πάτε ρε μαλάκες. Χαβαλέ κάνεις. Πάω αν δεν έρθω σε 5 λεπτά. Εγώ δεν πάω. Τον χάσαμε τον Γιώργο. Δεν ήρθε σε 5 λεπτά, δεν ήρθε σε 5 λεπτά, ρε φιλέ. Όλοι έχουμε δίπλωμα οδήγηση, παίρνουμε μάξι, φεύγουμε. Το αδερφάκι του πάει να βοηθήσει. Μίτσο, μην πας κι εσύ. Να ξέρω τι να πω στη μάνα σας. Χάσαμε τον έναν. Αν χάσω και τους δύο, δεν μου το επιτρέψει. Είναι χαρά pub. Έχει full κόσμο. Αλλά είναι full Irish pub. Ξέρεις που είναι πολύ σημαντικό. Παίζουν πελάκια. Μια υπέροχη βραδιά φτάνει στο τέλος της. Ωραία. Ήταν λίγο σλαβίλα, ωραία. Άιντε, μαλακά, δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι σλάβι. Είναι σλάβι. Είναι σλάβι. Τι ωραία. Αν πάμε σιωπάει. Μην τη χαρά μέσα. Να είχαμε ένα τριωράκι ακόμα. Άρα ζήτησε 5 λεπτά, εγώ 3 ώρες. Καλημέρα. Άλλη μια όμορφη μέρα ξεκινάμε. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έχει δώσει τον ουρανό, τα πουλιά. Είσαι πολύ ξύπνης, άσε. Πάνω σ' άλλους κάτω που κοιμούνται σαν ζώο. Καλημέρα. Καλημέρα. Κλάνεις όλη μέρα. Μια τελείωτη περιπέτεια είναι το τροχός που το εφέτο. Αντί να πεις ευχαριστώ που ήρθες και σε βάλαμε στα καλύτερα επίπια. Λοιπόν, δεν έχουμε κλείσει για Βουδαπέστη και επειδή κορεδεύεις φουλ. Κάτσε ένα τσίκ. Θέλω να μπεις και να θα κλείσεις. Και εσύ έκατσες τώρα. Κάτσε ένα τσίκ λίγο. Εγώ δεν μπορώ να περάσω. Έχει κλείσει εκεί, έχει κλείσει κι εσύ. Βάλω τα πόδια λίγο πιο. Πώς δεν έκατσες την αγκαλιά. Θα κλείσεις το πιο φθηνό Airbnb που θα βρεις, αφού το κορυδεύεις αυτό. Γεια σου αγαπημένη Μπρατισλάβα. Δεν τρώγαμε. Τρώμε συνέχεια κάθε 10 λεπτά τρώμε, αλλά όλη την ώρα σταματάμε τρώμε.
Δεν κάναμε μπάνιο κάθε μέρα στα λουκ, στα τζακούζια. Τι άλλο. Να συνέσουμε για το τροχόσπιτο. Δεν θέλετε τροχόσπιτο, άδειε τροχόσπιτο. Πάει το τροχόσπιτο, το φάγατε. Θέλει τη Σολομόη το μουτράκι σου. 7 ευρώ σάντουιτς στην Σλοβακία. Κάθε τροχόσπιτο θα είναι και πιο λουξ. Παίρνω φαγητό. Σε μένα αρέσει. Έχει πει ότι δεν σε αρέσει φαγητό ποτέ εσύ. Αν δεν μου έδωσε μπάνιο, όχι. It's gonna be alright. How can you tell? Slaven is the name of the Lord. Slaven, 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 Slaven. Hope you like Slaven. The sun is shining bright onto another day. Yeah, yeah. It's gonna be alright. Yeah, yeah. It's gonna be okay. Danubi bom bim bibiriri birim babam bam baram bam. Danubi dum bim bim biririm 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 bim biririm. Welcome to Hungary, where people is always hungry. Λοιπόν, ταξιδεύουμε για Βουδαπέστη, έχουμε ακόμα 90 χιλιόμετρα, οπότε για να περάσει η ώρα, γιατί εδώ μέσα στο αυτοκίνητο είναι πολύ πιο βαρετά το τροχόσπιτο, συμφωνείς? Ισχύει. Πολύ πιο βαρετά, νιώθεις λίγο εγκλωβισμένος. Είπαμε να κάνουμε ένα Q&A, βασικά να σχολιάσουμε σχόλια της πρώτης σεζόν, ναι. Ας πετάξουμε καταρχάς το basic σχόλιο. Το σχόλιο που ήταν το 80% το σχολείο, το πόσο αργά βγάζετε επεισόδια. Κι εγώ βαρέθηκα να σου πω την αλήθεια, να το περιμένω. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πληρωνόμαστε από αυτό, οπότε πρέπει να κάνουμε τις κανονικές μας δουλειές και όταν βρίσκουμε χρόνο να κάνουμε και τροχόσπιτο. Φέτος ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορείτε τώρα να με κοροϊδέψετε πάρα πολύ στα σχόλια, αλλά ελπίζω φέτος να είναι καλύτερα τα πράγματα. Και αφού έφυγε αυτό από πάνω μας, ο ελέφαντας από το δωμάτιο. Ο ελέφαντας από το δωμάτιο είναι, είμαστε γκέι. Ο βασικός ελέφαντας αυτός είναι. Δεν είμαστε, απλά είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, κουμπάρι και τέτοιο, οπότε το μπρομάντς από μακριά μπορεί να σου φαίνεται ρομάντς. Αλλά είναι μπρομάντς. Πόσα χρόνια, 15 χρόνια δεν κάναμε παρέα, παραπάνω. Παραπάνω, ρε. Πολύ παραπάνω, σχεδόν 20 χρόνια. 20 χρόνια. Από τα Σέρας μαζί, ίδιο σχολείο μαζί, Γαλάνης Βαγιάτος, κοντινά γράμματα βόλευε. Αυτό που δεν έχω κανένα φίλο από Χ, ας πούμε, έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα με έχει κάνει να μην έχω φίλους από Χ. Από Π, δεν έχω. Είναι όλοι Β, Γ. Ρέι Λινάρης, βάλτε και καμιά ζώνη πριν ξεκινήσετε. Πάντα βράμε ζώνη. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει μέτρο με ζώνη. Θα βρουν μέτρο που κάναμε χωρί ζώνη. Το τέταρτο λεπτό του πρώτου επεισοδίου χωρί ζώνη. Έκτο λεπτό του δεύτερου επεισοδίου χωρί ζώνη. Γενικά πάντα φοράμε ζώνη, εντάξει. Εγώ θα πρότεινα πάντως να το ανεβάζεις αμοντάριστο το βίντεο. Ας είναι 10 ώρες, θα το βλέπουμε. Να σας πω κάτι. Επειδή κάθομαι και τα βλέπω όλα για να διαλέξω τι θα βάλω, δεν υπάρχει κάτι πιο βαρετό. Καταρχάς, ξεχνάμε τρομερά συχνά μία GoPro να γράφει και έχουμε μία μισά ώρα. Πλάνα στα οποία δεν μιλάει κανείς και ουρλιάζουν εδώ άνθρωποι από τη Βαρεμάρα, έτσι. Κράτσι! Και αυτό μπορεί να είναι μια μισή ώρα. Δεν είναι για να ανέβει αμοντάριστο. Α, επίσης κάτι άλλο, επειδή πάρα πολύ συχνά μας λένε βάλτε τα bloopers. Δεν είναι γραμμένη εκπομπή. Τα bloopers βάζουμε. Αυτά τα οποία πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν τα βάζουμε, είναι βαρετά. Τα αστεία βάζουμε. Οπότε αν κάτι ήταν αστείο και ήταν bloopers, θα το βάζαμε. Μέχρι να βγει το επεισόδιο, στο ενδιάμεσο ο Πασχάλης έχει παντρευτεί και περιμένει παιδί. Έχει κάνει παιδί. Έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδί. Εμένα ο προσωπικός μου στόχος, προσωπική μου δέσμευση είναι να βγει δεύτερη σεζόν πριν κάνει δεύτερο. Αυτό. Στο μοντάζ λέει έχεις Βλάταν Ίβιτς ή τσιάρτα. Έχουμε τσάρτα, ναι, τσιάρτα. Ένα δεν έχεις πει, ρε μαλάκα. Ψάχνω και είναι όλα. Καυτό θέμα είναι αν είναι επαγγελματίας τραγουδιστής Λάτινο Μίτσος. Ναι, είναι. Είναι αδερφός μου, αλλά όχι τελείως εξαίματος. Τον αγοράσαμε από... από έναν Ισπανό μικροπολιτή. Από τη Σεβίλη, τον είχαν αγοράσει οι γονείς μου. Με μια πολύ μεγάλη οικογένεια χορευτών φλαμέγκο και σάλσα.
τον αγοράζαμε από εκεί. Πώς είναι η PV, τώρα που αγοράει τα άλογα, λέει, είναι πίσω 40 χρόνια. Είναι στην πατρίδα μου εκεί γι' αυτό. Λοιπόν, ο Θεόδωρος Τσιμπλής πριν από 6 μήνες έγραψε «Βαγιάτα μέχρι να το τελειώσεις, βλέπω να έχει γίνει βασιλιάς ο Τζον Σνόου στο Game of Thrones». Τι λέει τώρα, Τσιμπλή? Τσιμπλή, πέσαμε λίγο έξω στις προβλέψεις μας. Για κάτσε να δω βόρεια, ποιος είναι βασιλιάς? All brand. Ο X-Rattle λέει «Έχει Klein-Klein». Ταυτίστηκε. Ναι. Μπράβο. Όλοι έχουμε Klein-Klein. Ως τώρα στη ζωή μου έχω φορέσει. Calvin Klein δεν έχω φορέσει, ωραία, δεν πω ψέματα. Αλλά δεν ξέρω τη μάρκα, και ωραία λέγεται Calvin Klein. Μου πες στα χέρια μου ένα καιρού το Calvin Klein, το Calvin, Calvin κάτι. Και αυτό είναι το αποκορύφωμα, είναι το Klein Klein. Αλλά σκέτο GKL, δηλαδή να γινόταν, σκέτο GKL να γινόταν Klein. Δεν τους έκανε, ήθελαν το αυτό το βουβό H, το Klein. Klein, klein. Υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Ανθρώποι. Αυτοί που έχουν Klein, αυτοί που έχουν Klein Klein και αυτοί που το παραδέχονται. Α, λοιπόν, ο Τούρτα Τούρτα ή η Τούρτα Τούρτα λέει: «Εγώ έχω να πω ότι απαγορεύεται με κεφαλαία να κάθεσαι μπροστά με τα πόδια στον αερόσακο. Ακόμα και αν τρακάρεις με 20 χιλιόμετρα, η πιθανότητα να ζεις χωρίς προβλήματα είναι μηδενική». Πιστεύει ότι έχει το τροχώσει το αερόσακο. Παιδιά, το τροχόσπιτο έχει μία ενεργητική και παθητική ασφάλεια και λέγεται Βαγιάτας. Ορμή. Λέγεται αποφυγή σύγκρουσης με βάση σκύλς οδηγού. Αυτό δηλαδή. Άλλες συχνές ερωτήσεις. Πόση σεζόν θα κάνουμε, Πασχάλη? Όσες μας επιτρέψει ο καλός Θεούλης. Τι θα κάνουμε την επόμενη? Λοιπόν, η επόμενη σεζόν... Βασικά, πείτε ιδέες. Τι θεωρείτε το πιο λόκο, ας πούμε, που θα κάνετε? Παράλια Αφρικής. Εγώ ιδανικά θα ήθελα την τρίτη σεζόν να πάμε στο Βόρειο Πόλο, να πάμε στο πιο βόρειο σημείο της Ευρώπης και να δούμε Βόρειος Έλλας. Αυτό με το Βόρειο Πόλο είναι φανταστικό. Η Ιωάννα γράφει: «Βαγιάτα, κλέβω ίντερνετ από το γείτονα για να το δω». Να εκτιμηθεί, παρακαλώ. Εκτιμήθηκε η Ιωάννα. Εκτιμήθηκε, εκτός αν είμαι εγώ γείτονάς. Σε παρακαλώ, βγες. Η αρχή μοιάζει λίγο Top Gear. Λοιπόν, οι τίτλοι στα επεισόδια είναι προφανώς εμπνευσμένοι από τα φιλαράκια και όλο αυτό το concept, όλο το concept της εκπομπής είναι εμπνευσμένο από τα πάρα πολλά χρόνια που βλέπουμε Top Gear και από τα special και από όλα αυτά τα tour που κάνουν στο Top Gear. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα να γίνει αυτό. Και η έναρξη είναι ένα ομάζ, ένας φόρος τιμής στην εκπομπή που μας έδωσε την έμπνευση στο Top Gear. Αυτό ακριβώς. Χαλάει και το αυτοκίνητό μας όσο χαλάει και στο Top Gear, απλά εμείς δεν έχουμε μια τεράστια ομάδα να μας το φτιάχναμε. Αυτά νομίζω. Αυτά. Λοιπόν, κλείσε σε 40 χιλιόμετρα, είμαστε Ουγγαρία, είμαστε Βουδαπέστη. Αυτό, πάμε να συνεχίσουμε τη δεύτερη σεζόν. Τσάου. Κάπου εδώ τελειώνει το τέταρτο επεισόδιο. Στο επόμενο φτάνουμε στη Βουδαπέστη, επισκεπτόμαστε τα Λουτρά και το τροχόσπιτο επιστρέφει για άλλη μια φορά. Θα καταφέρει άραγε να μας γυρίσει μέχρι την Ελλάδα?